Για μαύρο καπνό που απλώθηκε στην καμπίνα και σκόρπισε πανικό κάνουν λόγο επιβάτες της πτήσης 8216 της EasyJet που έφτασαν στο Λονδίνο μετά τη λαχτάρα που πέρασαν λίγο πριν την απογείωση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η επιβίβαση είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όταν εξεράγει η τσάντα επιβάτηδας η οποία περιείχε φορητό φορτιστή και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έβγαινε φωτιά και καπνός από τη τζάντα. Ακούσαμε ήχους εκρήξεων και ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται στην καμπίνα. Οι μαρτύριες των επιβατών της πτήσης που έφτασαν στο Λονδίνο αποτελούν πρώτη είδηση στα Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης. Μία Βρετανίδα είχε σηκωθεί ανήσυχη από τη θέση τη, περιγράφουν οι επιβάτε, καθώ έβγαιναν καπνί από την τσάντα τη. Δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε προηγηθεί έκρηξη στο εσωτερικό τη. Η γυναίκα φαίνεται ότι πανικοβλήθηκε και προσπαθούσε να βγει από το αεροσκάφο μαζί με την τσάντα, φωνάζοντα να τη ανοίξουν το δρόμο. Όταν όμω η τσάντα άρπαξε φωτιά, την πέταξε στο διάδρομο του αεροσκάφου. Ο πιλότο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, όπω προβλέπετε, και μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησε η διαδικασία εκένωση του αεροσκάφου τόσο από τι κάλε όσο και την λίθρα που ενεργοποιήθηκε. Η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή τη επιβεβαιώνει τον γεγονό και κάνει λόγο για επιτυχημένη τήρηση των κανόνων ασφαλεία. Η EasyJet μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πτήση 8216 από το Ηράκλειο στο Λονδίνο εκενώθηκε κατά τη διαδικασία τη επιβίβαση λόγω φωτιά σε τσάντα επιβάτη. Η πυροσβεστική βρέθηκε στο αεροπλάνο και το πλήρωμα το εκένωσε όπω προβλέπεται από τι σχετικέ διαδικασίε. Από την τριβή στην Τζουλήθρα, έκτακτη ανάγκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για τι πρώτε βοήθειε, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτε κάνουν λόγο για άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση των αρχών στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη.